Το κόμμα μας σήμερα, μαζί με την οικογένειά της, αποχωρίζεται μια αξιαγωνίστρια, ακούραστη, ανιδιοτελής και στην πρώτη γραμμή, με πίστη και αφοσίωση στις κομμουνιστικές αξίες και ιδανικά. Η συντρόφισσα Αλέκα γεννήθηκε το 1951 στο χωριό Λησιμαχία, κοντά στο Αγρίνιο. Οι γονείς της ήταν φτωχοί βιοπαλαιστές του χωριού. Ήταν παντρεμένοι με τον Χαράλαμπο Μπενάτο, στέλεχος του Κουκουέ, που αποβίωσε το 2001 και απέκτησαν 3 παιδιά. Πήγε γυμνάσιο στο Αγρίνιο και βρέθηκε στην Αθήνα την περίοδο της δικτατορίας. Μετά την πτώση της Χούντας, οργανώνεται στο Κουκουέ. Δραστηριοποιήθηκε στο εργατικό κίνημα στον κλάδο του φαρμάκου. Υπήρξε πρόεδρος του Σωματείου της Βιοφάρμ κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα στο εργοστάσιο στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ενός αγώνα παρακαταθήκη για τον κλάδο του φαρμάκου συνολικότερα. Όλα τα χρόνια δραστηριοποιήθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και μαχητικότητα στους μαζικούς φορείς των Σεπολίων και του Τετάρτου Διαμερίσματος στο Δήμο της Αθήνας. Δραστηριοποιήθηκε στους Συλλόγους Γονέων, όπου και διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Τετάρτου Διαμερίσματος. Επίσης, δραστηριοποιήθηκε και διετέλεσε πρόεδρος για πολλά χρόνια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σεπολίων Η Αναγέννηση μέχρι και σήμερα. Πρωτοστάτησε καθοριστικά σε διαρκείς αγώνες για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και ιδιαίτερα τη σχολική στέγη, το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Μεγάλη ήταν η συμβολή της στον αγώνα για την υπογειοποίηση των γραμμών του τρένου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων. Στη γειτονιά της την αναγνώριζαν και τη συμπάθησαν ως η κομμουνίστρια αγωνίστρια, που πάντα έδινε το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Υπήρξε για χρόνια διαμερισματική σύμβουλος εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση στο τέταρτο διαμέρισμα. Διετέλεσε εκπρόσωπος της λαϊκής συσπήρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Η συντρόφισσα Αλέκα είχε βαθιά γνώση των λαϊκών προβλημάτων, όλων των προβλημάτων της περιοχής. Τη διέκρινε η συλλογικότητα, ο σεβασμός απέναντι στους συντρόφους, η ικανότητα να δίνει λύσεις, απαντήσεις σε δύσκολα ζητήματα. Είχε γνήσια ταξική αγάπη για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τους απόμαχους της δουλειάς, για την νεολαία. Αυτό το αναγνώριζαν όλοι. Γι' αυτό είχε πλατιά εκτίμηση στη γειτονιά της, στα Σεπόλια, στους εργαζόμενους στο Δήμο της Αθήνας και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο. Αγωνίστρια και μαχήτρια, όλη της τη ζωή. Οργανωμένα μέσα από τις γραμμές του Κουκουέ και του ταξικού κινήματος. Δεν λύγησε ούτε όταν έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός μας Μπάμπης. Στάθηκε όρθια, παλικαρίσια, αντιμετώπισε τις δυσκολίες και την καθημερινή της διαδρομή, έγινε παράδειγμα για όλους και πριν από όλους για τα παιδιά της, τους συντρόφους μας, Ηλέκτρα, Ειρήνη και Θεοδόση. Υπερασπίστηκε τον επαναστατικό χαρακτήρα του κόμματος στα δύσκολα χρόνια για το Κουκουέ την περίοδο 89-91 και μέχρι την τελευταία της πνοή υπήρξε πνεύμα ανήσυχο και αγωνιστικό για τους σκοπούς και την πάλη του κόμματος, τιμώντας την ιδιότητα του μέλους του και τους στελέχους του κόμματος. Η συντρόφισσα Αλέκα υπήρξε για δεκαετίες αναγνωρίσιμη ως αγωνίστρια, εργάτρια, κομμουνίστρια, στέλεχος του κόμματος για το λαό των Σεπολίων. Αν κάποιος στα Σεπόλια προσπαθούσε να προσωποποιήσει αυτό που λέμε οι βαθιές ρίζες του κόμματος στο λαό, στην εργατική τάξη, στο μυαλό του έφερνε το πρόσωπο της συντρόφισσας Αλέκα. Πάντα ένα με το λαό της περιοχής και ένα βήμα μπροστά σαν κομμουνίστρια, σεβαστή από όλους τους αντιπάλους, μαχητική και ακούραστη. Συντρόφισσα Αλέκα, το κενό που αφήνεις με το ξαφνικό φευγιό σου δύσκολα καλύπτεται. Μαζί μας και πρωτοπόρα θα ήταν και η συντρόφισσα Αλέκα στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια να εκφραστεί με κάθε τρόπο και στην κάλπη η συσπήρωση εργατικών λαϊκών στρωμάτων με το κόμμα που καθημερινά παλεύει για τη βελτίωση των όρων ζωής και δουλειάς. Στην προσπάθεια για να μην κυριαρχήσουν νέες αυταπάτες και διλήμματα που δένουν την εργατική τάξη στα γρανάζια της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Εμείς μια υπόσχεση δίνουμε, συντρόφισσα Αλέκα. Θα είμαστε εκεί, σταθεροί στο μετερίζι του αγώνα που σε όλη σου τη ζωή υπηρέτησες για τα δίκαια της τάξης μας, για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική, κομμουνιστική, και γι' αυτό να είσαι σίγουρη, συντρόφισσα, ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και τους λοιπούς συγγενείς. Αντίο, συντρόφισσα Αλέκα.